Με την κλεψίδρα του χρόνου να αδειάζει για την προκήρυξη των εκλογών. Οι τόνοι τη πολιτική αντιπαράθεση ανε, ανεβαίνουν. Πάμε να τα δούμε όλα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχουμε τη Σοφία Φασουλάκη κοντά μα, τον Χρήστο Τσιγουρή και την Κάτια Φωτιάδου. Καλησπέρα και στου τρει, Σοφία. Να ξεκινήσουμε από εσένα. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη επέστρεψε σήμερα στο προεκλογικό τέρεν, με περιοδίε εκτό Αθηνών, θέτοντα και του προεκλογικού εκλογικού στόχου. Ναι, τα διλήμματα, Ματίνα. Ο Πρωθυπουργό λοιπόν αρχίζει εκ νέου μετά τα τέμπη, τι προεκλογικέ του περιοδίε, προβάλλοντα την αυτοδυναμία ω τη μόνη λύση, προκειμένου η χώρα να κυβερνηθεί, όπω ο ίδιο λέει, αποτελεσματικά αλλά και σταθερά. Μάλιστα, έφερε και ω παράδειγμα, μιλώντα στο ΣΤΑΡ Κεντρική Ελλάδο, τι συμβαίνει σε άλλε χώρε που έχουν ω σύστημα, εκλογικό σύστημα, την απλή αναλογική. Έφερε το παράδειγμα τη Βουλγαρίας η οποία, όπω είπε, πηγαίνει για πέμπτη φορά μέσα σε δύο χρόνια ξανά στι κάλπε, αλλά και το παράδειγμα. Του Ισραήλ. Και είπε και κάτι ακόμα, όπω ακούσαμε και στο βίντεο, Ματίνα, ότι είπε ναι σε ένα κόμμα, αλλά όχι μόνο σε ένα χρώμα. Δηλώνοντα Έτοιμο να δεχτεί μέσα στη Νέα Δημοκρατία και άλλε πολιτικές δυνάμει, αρκεί να συστρατεύονται στον ίδιο σκοπό. Να πάνε την Ελλάδα πιο ψηλά, όπω χαρακτηριστικά είπε πριν από λίγο, μιλώντα στο Εκθεσιακό Κέντρο τη Λαμίας.